υπάρχουν και τους επιβαρύνουν. Σε αυτή τη διαδικασία, πιστέψτε με, βρίσκονται σχεδόν όλα τα μέλη του επαγγελματικού επιμελητηρίου. Για όλες χωρίς προϋποθέσεις, πάγωμα των οφειλών, τουλάχιστον μέχρι το 2017 ή τέλος πάντων όσο θα διαρκέσει η κρίση, γιατί δεν ξέρουμε και τα σχέδιά τους ποια είναι. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η ιστορία των μνημονίων. Αποπληρωμή σε βάθος χρόνου και το πιο βασικό, αποποινικοποίηση των οφειλών. ΟΕ, από την πρώτη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι σταμάτησαν να πληρώνουν εισφορές, τους έκοψε την νοσοκομειακή τους περίθαλψη. Βρέθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή χωρίς παροχές υγείας. Αυτοί οι άνθρωποι τι κάναν τόσο όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα? Πληρώναν συνεπέστατα τις οφειλές τους. Συγκεκριμένα, εγώ πληρώνα 24 χρόνια συνεπέστατα τον ΟΕ μου. Όταν λοιπόν βρέθηκα στην αδυναμία να πληρώσω, το πρώτο που έκανε ο ΟΕ ήταν να με πετάξει από την νοσοκομειακή περίθαλψη. Το δεύτερο ποιο ήτανε? Σαν να είχα πάρει εγώ ένα δάνειο μεγάλο, με πολύ μεγάλους στόκους, άρχισε να με χρεώνει με επιτόκια που τα ακούσατε και πριν, 3% τον πρώτο μήνα και 1% το δεύτερο. Ούτε πιστωτική κάρτα να είχα πάρει, δεν θα είχα τέτοια επιτόκια. Και το τρίτο φυσικά ήταν να με στείλει και στα δικαστήρια. Δηλαδή, όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, που ήταν, είναι και θα είναι ο κορμός αυτής της χώρας, τους στέλνει στα ποινικά δικαστήρια και οι δικαστές δικάζουν με ποινικές φυλάκισεις. Μαζί με αυτή τη συνταγματοδότηση, να πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θέλοντας τα προβλήματά μας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα μας δικαιώσει. Εάν και εφόσον πάλι δεν δικαιωθούμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η επόμενη κίνησή μας είναι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εμείς θέλουμε να μείνουμε, να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε για την οικονομία αυτής της χώρας, που δέχεται επίθεση από παντού. Κάποιοι δεν μας θέλουν σε αυτήν την οικονομία.